Έκανε την προσπάθειά της, τίμησε τα ελληνικά χρώματα, έφτασε στην 11η θέση και η πρώτη μας πάσα είναι στην Έλενα Πάτροκλου, η οποία είναι στην ζωντανή μας σύνδεση. Έλενα, γεια σας, καλημέρα σας, καλή σου μέρα. Έλενα μου, τι είδες, πόσο αξιολόγησες την εμφάνιση? Σίγουρα ήταν πολύ καλύτερη από τον ημιτελικό, λιγότερο άγχος, πιο σίγουρη. Mm-hmm. Ήταν αρκετά δύσκολο τραγούδι για να αποδοθεί live, όπως το είδαμε, αλλά πιστεύω αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, πολύ καλή 11η θέση. Δεν μπορούμε να πω ότι την αδική η θέση αυτή, mm-hmm. δεδομένων και των συνθήκων, για να πάμε στα χασμουριτά και στα... προηγούμενο που εντάξει, εμένα με βρίσκει λίγο αντίθετη αυτό το πράγμα. Στίχησαν αυτά κατά τη γνώμη σου? Έχουν στοιχήσει στην Σάτι αυτά τα χασμουριτά? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ σαν Κύπρια, ρε παιδί μου, πάντα στις συμμετοχές της Κύπρου υπήρχε και η Τουρκία απέναντι. Αυτό που προσέχαμε κάθε φορά είναι να είμαστε αξιοπρεπείς και ευγενείς απέναντι στους Τούρκους. Προσέξτε, η Κύπρος θέλει υποκατάληψη ακόμα και όχι μόνο η Κύπρος, διχοτομημένη. Εννοείται. Πρωτεύουσα. Η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα. Άρα, Ευρώπη. Δεν είναι τόπος και χρόνος για να κάνουμε εξωτερική πολιτική Eurovision. Οτιδήποτε κάνουμε θα είναι εκτός τόπου και χρόνου για μένα, προσωπική άποψη. Είναι προς τιμήν βέβαια της Μαρίνας που παίρνει θέση όσον αφορά το Ισραήλ. Φυσικά και είναι αποτρόπες οι εχθροπαξίες του Ισραήλ, αλλά εκεί δεν είναι ο χώρος για να το θέσουμε αυτό. Το είπαμε πολλές φορές, Έλενα, αυτό. Ναι. Νομίζω ότι δεν είδαμε Eurovision, είδαμε μία πλατφόρμα πολιτικών απόψεων και ξέρεις, και δεν θέλω να πάω παρακάτω στο θέμα, απλά θα πω μόνο αυτό, ότι δεν είναι ούτε ο τόπος, ούτε ο χώρος για να περάσεις έτσι, εκεί. Ακριβώς. Αυτό που θεωρείς. Γιατί είναι διαφορετικό το να αποτυπώνεις την πραγματικότητα και είναι διαφορετικό να ορίζεις τη συμπεριφορά σου με βάση αυτόν που αντιλαμβάνεσαι ή θεωρείς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως, δεν ήταν, αν μου επιτρέψεις, δεν ήταν μεμονωμένο το περιστατικό της Σάτι. Υπήρχε συνολικά μια προσπάθεια όλων να μιλήσουν για το Ισραήλ. Εγώ είδα και αυτή την πλευρά. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεσαι. Ναι. Πολλοί το έκαναν πάντως. Δεν ήταν μόνο η Σάτι ή μόνο ο Ολλανδός. Ναι, αλλά φέραμε τώρα γιατί η βολή να πάει στο κορίτσι αυτό το 20χρονο του Ισραήλ. Δηλαδή δεν πυροβολούμε αυτό το κορίτσι. Τι φταίει το κορίτσι, λέμε. Ναι, αυτό. Δεν είναι θέμα να προσωποποιήσει κανείς το πρόβλημα. Έτσι, σε καμιά περίπτωση εννοείται. Αλλά από τις διαδηλώσεις απ' έξω, από τη Σουηδή που είπε ότι εγώ δεν θα απονείμω το βραβείο. Πολλές περιπτώσεις, πολλές φωνές που ήθελαν να μιλήσουν, να πούν κάτι. Εγώ είδα και αυτό την οπτική, τέλος πάντων. Να σας πω κάτι, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, η EBU απαγόρευσε στην Ρωσία να λάβει μέρος. Mm-hmm. Αυτή τη φορά δεν το έκανε για το Ισραήλ. Υπάρχει μια εξήγηση. Ναι, υπάρχει εξήγηση. Ναι. Έδωσε η Κοζάκου, η Μαρία, ναι. Κοζάκου. Ναι. Ότι είναι οι τηλεοπτικοί φορείς, ναι, που εκπροσωπούν και όχι οι χώρες. Και θεωρείται ότι ο τηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, εντάξει, αντιτίθεται κάποιες φορές στην πολιτική Νετανιάχου. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο αυθαίρετο τώρα, ποιος το κρίνει, ναι, αν αντιτίθεται. Όπως, ναι, και να έχει, βλέπετε ότι έχουμε πέσει πάλι στην παγίδα και έχουμε αφιερώσει 6 λεπτά μιλώντας για πολιτική. Ενώ... Θέλω να το κλείσω ότι εμείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, Νάσο μου, ότι εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε πάνω απ' όλα φιλιρινιστές. Τραγουδάμε για την αγάπη, για την ειρήνη, για όμορφα συναισθήματα. Το λόγο της Eurovision είναι United by Music και θα μείνουμε εκεί. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω αυτό. Εσύ, Έλενα, έχεις πάει ποτέ Eurovision? Έχω πάει 5 φορές στην Eurovision. Ήμασταν με την Ευρυδίκη στο Άστρο Μαύρο φωνητικά. Ήμουνα με την Κωνσταντίνα και άλλη μια φορά με τον Σαββιδάκη. Vocal coach ήμουνα στην Ήδη Αδάμου και εκπροσώπησα και την Κύπρο στο Λιτσικά.
το 91 με το SOS, τη χρονιά που ήταν η κυρία Βόσου με την Άνοιξη. Μάλιστα. Μουσική διαγωνισμή τότε. Κωνσταντίνε μου, υπηρετείς την ελληνική μουσική από το δικό σου μετερίζει. Πολλά στοιχεία είναι παραδοσιακά στον τρόπο με τον οποίο παίζετε μουσική. Υπηρετείτε την παραδοσιακή μουσική. Αν θέλεις για μένα, αυτό που κάνετε είναι να είστε ένα όχημα μεταφοράς της παραδοσιακής μουσικής στην σύγχρονη Ακριβώς. μουσική. Παντρεύετε δηλαδή αυτά τα στοιχεία, τα οποία τα είδαμε στο τραγούδι της Μαρίνας Σάτι. Εγώ κάποια στιγμή πίστευα ότι θα βγεις και εσύ εκεί, είτε με το τουμπερλέκι, είτε με τις λύρες σας και θα κάνετε έτσι το πάρτι το δικό σας που το κάνετε πάντα. Πώς το είδες, πώς το αντιμετώπισες όλο αυτό? Δεν τον ακούμε τον Κωνσταντίνο, παιδιά, αν μπορούμε να φτιάξουμε τον ήχο του. Λίγο πιο δυνατά, μπορούμε να χαμηλώσουμε τη μουσική λίγο στο στούντιο. Τώρα με ακούτε? Τώρα σε ακούμε, Κωνσταντίνε, ναι. Τέλεια. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Έτσι. Σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Έτσι. Έτσι, να ξεκινήσω από εκεί, να αφήσουμε τα πολιτικά στην άκρη. Έτσι. Είναι ένα ωραίο τραγούδι, κατ' εμέ λίγο φλίαρο, δηλαδή πολλή πληροφορία. Mm-hmm. Πάρα πολλή πληροφορία που δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις. Η Μαρίνα είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Top για μένα. Και αυτό που έχει δείξει η ιστορία είναι ότι το goal στη Eurovision μπαίνει με το traditional, με το παραδοσιακό. Έτσι το έχω εκλάβει εγώ σαν νέος στον χώρο της μουσικής και όπως θυμάμαι την Eurovision. Mm-hmm. Δηλαδή Παπαρίζου, Ρουβάς που πήραν τις καλές θέσεις. Η Παπαρίζου κέρδισε κιόλας. Mm-hmm. Λίρα, Μπουζούκι και όλα αυτά. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω το ελληνικό στοιχείο. Μ' άρεσε το πάντρεμα της λούπας που είχε αυτή είχε μια λούπα έτσι τύπου που σου δίνει, τραβάει λίγο την νεολαία ας πούμε. Mm-hmm. Και έχει και εκείνον τον ζουρνά, τον παραδοσιακό που σου θυμίζει λίγο σε ταξιδεύεις παράδοση. Στην Ελλάδα. Σε ταξιδεύεις, ναι, στην ταξιδεύεις στην Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα είναι και το βιολί, είναι και το μπουζούκι, κατάλαβες. Είναι ως πολλά. Okay. Ναι, συμφωνώ. Αυτό. Και όσον αφορά το background, επειδή συζητήθηκε και αυτό, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να δείξουμε και άλλα πράγματα, ναι, για τη χώρα μας. Εγώ πάλι... Από το ταράτσες. Ωραίο, αλλά έχει και άλλα πράγματα να δείξουμε. Εννοείς ως έβριμα το αστικό, το urban στοιχείο, το urban που λέμε, ναι, στην Καθομιλουμένη. Ήταν λίγο πολύ πιο έντονο σε σχέση με... Θα ήταν λίγο πιο εξορροπιστικό αν δείχναμε και κάτι διαφορετικό. Τηλεοπτικά ήταν τα στοιχεία κατά τύπο. Λίγο θάλασσες, λίγο το Αιγαίο μας, λίγο μπλε, λίγο άσπρο, λίγο... Η θέση την Αδική, η θέση που κατέλαβε την Αδική, πώς το βλέπεις, Κωνσταντίνε? Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, mm-hmm, λίγο, να δείτε πιο πάνω, όχι για πρωτιά όμως. Mm-hmm. Για πρωτιά δεν ήταν. Το κοινό την έστειλε στην 8η θέση. Ναι. Είναι μια θέση. Okay, θεωρώ. Πάντως οι στοιχηματικές εταιρείες τη δίνανε okay. στη 10η θέση μια μέρα πριν όλα αυτά. Κάτι με το θα ξέραν οι στοιχηματικές. Πάντα κάτι ξέρουν. Επειδή ξέρουν. Εμείς είχαμε καλύτερες προσδοκίες. Βέβαια έπεσαν έξω. Πού να πω, οι στοιχηματικές έπεσαν έξω. Είχαν δεύτερο φαβορί τον νικητή. Και μιας που έχουμε την Έλενα μαζί μας, για να δώσω την πάσα στην Έλενα, να μιλήσουμε και λίγο για τη Σίλια. Γιατί και η Σίλια Καψής, ένα κορίτσι κάρτα 17 ετών, έχει δείξει φωνητικά και όχι μόνο, και ως γενικότερα, ως κοινική παρουσία, ως vision, ως εικόνα, όντως, τεράστια προοπτική ανέλυξης, έτσι δεν είναι? Αντιστοιχήθηκε εκεί. Όντως, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. 17 χρονών κορίτσι, είχε τόση σταθερότητα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι πρόβες, από τις πρόβες μέχρι τον τελικό, είχε την ίδια σταθερή πορεία, δεν είχε ups and downs, mm-hmm, ολόσωστη τονικά, χόρευε, τραγουδούσε, δεν το έχασε ούτε στιγμή. Της τα δίνω πραγματικά, εξαιρετική. Είμαι πολύ περήφανη για την Κύπρο. Και ήτανε... Εγώ δεν ξέρω, έλα, να διακόψω, δεν ξέρω γιατί η Κύπρος δεν μας στήριξε τόσο πολύ. Τα είπαμε πριν. Τα είπαμε. Ναι, μην επαναλαμβανόμαστε. Τα είπαμε πριν. Υπήρξε μια κοντρίτσα στο παρασκήνιο, το αποτέλεσμα της οποίας το είδαμε στην ψηφοφορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τους δύο. Και εμείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.